Look and Friends. Γεια χαρά, Look and Friends σήμερα με τον καταπληκτικό, με τον ευρηματικό, με τον γκουρμεδιάρη, κύριο Μύρο Αναστρατή. Και Σολομό με bacon. Ε? Βεβαίως. Καταρχάς, να σου πω κάτι, επειδή εσύ ξέρεις. Ακούει ο μέσος Έλληνας Σολομό με bacon. Τι νομίζεις ότι σκέφτεται στο μυαλό του? Ότι θα πάει δηλητηρίαση. Είμαι σίγουρος. Έτσι δεν είναι. Η μπλιάχα, ας πούμε. Κοίταξε, είναι πολύ αστείο, επειδή αυτό πιστεύουν πολύ και σε σχέση με τα θαλασσινά και το τυρί, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά για παράδειγμα, γαρίδες σαγανάκι, όλοι τρώνε με φέτα. Και δεν φοβούνται. Δηλαδή είναι και λίγο. Ή δεν σου φαίνεται παράξενο. Ακριβώς. Δεν πρόκειται να πάτε τίποτα και μάλιστα τα λιπαρά τη θάλασσα με τα λιπαρά τη ξηρά πηγαίνουν πάρα πολύ. Και επειδή ο Σολομός είναι πολύ λαχταριστό, είναι σαν το ριμπάι, ας πούμε, των ψαριών, και αυτό που τη βλέπουν είναι και από κοιλιά και έχει και έξτρα ενδομικό λίπος, ας πούμε. Τα λέω όλα, λες και ξέρω τι λέω, έτσι. Όχι, ξέρει τι λες. Γι' αυτό σε ρώτησα κιόλας. Ναι. Γιατί ήθελα να μας μιλήσεις για αυτούς που φοβούνται τους συνδυασμούς αυτούς, να μας μιλήσεις εσύ μέσα στην απλότητα τη δική σου, μάλλον μέσω της απλότητας που τα εξηγείς, για το γευστικό συνδυασμό και πώς αυτό το πράγμα δουλεύει και είναι πολύ ωραίο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλα πηγαίνουν με όλα. Εγώ έχω δοκιμάσει, ξέρω εγώ, πιάτα που έχουν χτένια με τσορίθο, που είναι ένα θαλασσινό κελιφοειδές. Με ένα λουκάνικο και είναι μαγικό. Δηλαδή είναι το χοιρινό με το θαλασσινό είναι για μένα πολύ καλό συνδυασμό γενικά. Πώς, τι μεταφορά θα έκανες αυτού του πράγματος για το οποίο συζητάμε στη μουσική? Είναι σαν να παίζει κιθάρα ο Τζίμι Χέντριξ με τον Βασίλη Καρά, ξέρω. Αλλά να συμβαίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί και αυτοί και οι δύο, ξέρω εγώ, είναι και οι δύο rock'n'roll με έναν τρόπο, κατάλαβες. Δηλαδή, σαν να μπλέκεις δύο πράγματα από τελείως αλλού, αλλά να γίνεται κάτι όμορφο. Όπως λέμε, ρεμπέτικο και blues, ας πούμε. Ακριβώς. Εκείνη... Ακριβώς. Ναι. Είδατε, παιδιά, και η μουσική και η μαγειρική. Ναι, και το, νομίζω η μεγάλη συμβουλή για όλους είναι ότι να μην φοβούνται να πειραματιστούν. Δηλαδή, από τη στιγμή που κρατάνε κάποια πράγματα με ασφάλεια, ας πούμε, το κοτόπουλο τρως ποτέ ομό, okay, αυτό εννοείται. Δεν είναι κακό να κάνεις μερικούς πειραματισμούς. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε έναν τέτοιο πειραματισμό. Λοιπόν, αυτό είναι. Θα σου μιλήσω για την αγαπημένη μου μέθοδο για τον Σολομό όλων των εποχών, η αγαπημένη μου μέθοδος. Okay. Είναι ένας τρόπος να τον ψήσουμε στο φούρνο γρήγορα, δεν έχει σοτάρισμα, δεν μυρίζει. Δυνατή φωτιά, είπες. Τέρμα ο φούρνος, δηλαδή 230, 240, όσο πηγαίνει και 250 δεν υπάρχει πρόβλημα. Και θέλουμε τον Σολομό, αυτά είναι τώρα δύο αρκετά χοντρά κομμάτια, θέλουμε από 7,5 μέχρι 9,5 λεπτά. Mm-hmm. Αυτό είναι και λίγο εμπειρικό. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε το φούρνο μας, να το κάνουμε μια-δυο φορές, να το επαναλάβουμε, να δούμε πώς βγαίνει. Και εκεί είναι φοβερός, επειδή είναι στο κέντρο ψημένος, ψιλομίδιουμ, μελάτος, λουκουμάτος. Top! Μία συμβουλή για τον Σολομό, έτσι, και άμα θες. Μ' αρέσει να σε παρακολουθώ, έχεις πολύ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Αλατίζουμε σπάταλα. Του δώσες και κατάλαβε. Ναι, επειδή ακριβώς είναι μια πάρα πολύ λιπαρή κοπή, θέλουμε καλό αλάτι. Καλό αλάτι. Ωραία. Καλό σε ποσότητα, σε ποιότητα είναι καλό, είναι θαλασσινό, ωραίο. Και σε καλό αλάτι, ναι, θα σας πρότεινα να πάρετε ένα ωραίο θαλασσινό αλάτι χωρίς διαιρητικά, να μην ξυνίζει, επειδή τα πολύ τυποποιημένα είναι πιο πολύ ξινά παρά αλάτια, ναι, είναι πολύ αστείο. Και για μένα ένα ωραίο μυστικό είναι η ζάχαρη. Με τη ζάχαρη τον βοηθάμε να πάει λίγο πιο πέρα. Τον βοηθάμε να μην βγάλει αυτή την άσπρη ψιλομίξα που βγάζει μερικές φορές. Δεν το είπα πολύ ωραία. Αλλά είναι μια πρωτεΐνη ψιλομίξα. Ψιλομίξα ήταν. Είναι αυτές οι λευκές πρωτεΐνες που βλέπουμε στο πλάι όταν κάποιες φορές ψήνεται ο Σολομός. Αυτό λέμε τώρα. Αυτό τώρα, από τη στιγμή που έχουμε και δύο χοντρά κομμάτια, θα μπορούσε να κάτσει μέχρι και μια μισή ώρα. Για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα να στεγνώσει. Από την άλλη μεριά κάνουμε ή αρκεί από την πάρτι. Κοίταξε, εγώ το κάνω ότι. Αλλά άμα θέλετε τώρα, μια που το έχουμε κάνει, θα πιάνουμε. Κάνουμε και έτσι από κάτω αυτά που έχουν πέσει και τελείωσε και. Κατάλαβε. Είμαστε τέλεια. Σκέφτομαι το εξής εγώ, επειδή ακριβώς είμαι μονικός. Πώς τρως το Σολομό? Κόβεις ένα κομμάτι. Οπότε αν δώσεις πάρα πολύ γκάζι από πάνω, θα πάρεις αυτό που είναι να πάρεις. Και να σου πω κάτι, θα βάλω κι άλλο τώρα, επειδή με τρέλανες. Έτσι, μπράβο, έτσι. Είδες, απελευθερώνεται σιγά σιγά. Τρελάθηκε μόνος του. Λοιπόν, ωραία. Οπότε αυτά. Δώστε μου. Ευχαριστώ. Μας περιμένουν. Ναι. Εκεί στην ακρόαση. Είπαμε ιδανικά καμιά ώρα. Πάμε να κάνουμε τώρα το κόλπο με το μπέικον και τα μυρωδικά και τη φάση μας. Okay. Κόλπο μπέικον. Το οποίο είναι ήδη κάπως κομμένο. Ναι. Θες να το κόψω λίγο ακόμα. Θα το κόψω λίγο ακόμα. Ωραία. Εντάξει, βέβαια αυτό είναι πολύ μπέικον, αλλά δεν πειράζει. Θα κόψω. Μ' αρέσει ό,τι θες. Ναι. Τόσο νομίζω ότι είναι καλό. Μαχαίρι σου έχω εδώ. Ένας τρόπος είναι να τα βάλουμε όλα σε ένα μούλτι, όπως όλα τα υπόλοιπα τοπία.
αλλά αυτό που συζητήσαμε με τον Γιάννη τον Λουκάκο που είναι. Είναι ότι θα μας άρεσε να έχουμε λίγη υφή από το bacon, δηλαδή να μην το κάνουμε τελείως πάστα. Γι' αυτό και απλά το θέλουμε ψιλοκομμένο, εξαιρετικά ερεθιστικό και. Ηλεκτρισμένο. Αυτό ακριβώς. Γιατί υπάρχει ένας ενθουσιασμός στο bacon. Θα μπορούσε κάποιος να το βάλει και στο. Να το αλέσει τελείως, αλλά λέμε τώρα γιατί να μην έχουμε λίγο υφή. Ναι, ναι, ακριβώς. Προτιμούμε να το ψιλοκόψουμε. Που δεν είναι κάτι. Ας πούμε, μάμα αυτό κάνει με το μαχαίρι που κόβει το. Ξέρεις, το πράσινο αυτό. Το. Καθαρίζει το φασολάκι. Ακριβώς. Εγώ θα πρότεινα αυτό να μην το κάνετε έτσι. Πηγαίνετε, πάρετε ένα μαχαίρι του σεφ. Δεν είναι κάτι φοβερό. Ωραία. Μας περιμένει λοιπόν εδώ πέρα. Το κάνω και ένα τετράγωνο έτσι. Έτσι, έτσι. Είμαστε. Λοιπόν, τι ζώδιο είσαι, τι ζώδιο είσαι. Είμαι υδροχός. Όχι, δεν ξέρω. Πυροβολημένοι είναι ότι είμαστε γενικά. Εντάξει, είμαστε λίγο πυροβολημένοι. Γιατί έτσι με τη λεπτομέρεια και όλο αυτό είναι λίγο, θα έλεγα, παρθένος, ας πούμε. Και δεν είναι να μαγειρεύεις μαζί μου. Εσύ δεν ξέρεις την κουζίνα, είσαι καλός ή κακός σε. Δηλαδή, του σταθώνεις ή είσαι ήρεμος. Εγώ όχι, δεν είμαι. Από τους ήρεμους δεν είναι, όχι. Όχι και Γάλλος όμως, γιατί κάνει δεν πετάς και τέτοια. Όχι, αυτά τα παλιά τα κάνω. Παλιά έχω κάνει και τέτοια, αλλά όχι, πλέον όχι. Και εγώ, ας πούμε, δεν αντέχει. Ξέρω και το κορίτσι μου έρχεται να μου πει: λέω, φύγε, φύγε. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Αυτό καλά, δεν το μπο... στο σπίτι δεν το μπορώ 10 φορές. Γιατί στην κουζίνα την επαγγελματική, ξέρεις, δουλεύεις με τους ανθρώπους που ξέρουν τα κόλπα. Τώρα όταν πάμε στην τέτοια και μου έρθει από δίπλα και το άλλο θέμα κλπ. Και λίγο πας να ανοίξει το ντουλάπι και εσύ κάνεις κάτι. Λίγο. Είσαι κόψε κρεμμύδι και κόβει. Θα πεθάνει. Γίνεται αυτό το πράγμα. Τελείωνε, τελείωνε. Τέλος πάντων, ναι. Προχωράμε με τον βασιλικό πολτό. Όχι, πλάκα, νομίζω είναι αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Θα βάλουμε μέσα μία καλή κουταλιά της σούπας μουστάρδα, που είναι ήδη ένα γαλάκτωμα και θα βοηθήσει την κατάσταση να γαλακτοποιηθεί ακόμη περισσότερο. Και γαλάκτωμα, παιδιά. Η Μάλσλον. Που λέμε. Λοιπόν, θα πάρουμε θυμάρι, που το θυμάρι είναι φρέσκο θυμάρι, από τα πολύ αγαπημένα μου μυρωδικά. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι όποιο να το βάλεις. Το αγαπημένο μου. Αλήθεια. Ναι, ναι. Top. Θέλω να το βάζω παντού. Συγκρατιέμαι για να μην το χρησιμοποιώ. Φοβερό. Θα βάλουμε. Τι άλλο θα βάλουμε. Κόλωσε. Θα βάλουμε αλάτι. Θα βάλουμε και λίγο χυμό λεμόνι. Ωραία. Τέλεια. Και θα βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο. Εδώ είσαι. Για να το βοηθήσουμε. Όπως περίπου θα ξεκινήσουμε μία πέστο δηλαδή. Τέλεια. Ελπίζω να μην ξεχνάω κάτι φρικτό. Όχι, εντάξει. Ναι, δεν ξέρω πως είναι λίγα και δεν το χτυπήσει, θα το δούμε. Ό,τι να γίνει, θα γίνει. Είμαστε, ναι, είμαστε adventurous. Φίλοι είμαστε. Δεν μας βλέπει κανείς. Έλα, καλό. Εξαιρετικό είναι. Έχει μη. Σαν να σαν να ξεράζει καλικά τζάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ λέω. Βάλε. Να βάλουμε λίγο ακόμα για να έχει λίγο περισσότερο να το χτυπήσει καλύτερα. Συμφωνώ. Είναι με θέμα μηχανής δηλαδή, όχι. Ναι, καλέ, όχι ότι δεν ξέρει τι κάνει ο Μύρον. Ναι. Λεμονάκι σου που έβαλες πριν, τι άλλο έβαλες, και λίγο λαδάκι, Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, πάει καλύτερα η φάση. Μηχανή οδηγεί. Με δεν έχω καβαλήσει ποτέ, μηχανή φοβάμαι. Αλήθεια λες. Μόνο αμάξια. Λοιπόν, παίρνουμε το μπέικον. Μέσα. Ωραίος. Το βάζουμε εδώ μέσα. Με έναν πραγματικά amazing τρόπο. Και... πολύ μεθοδικό. Παίρνουμε το μουσταρδοθύμαρο. Το μουσταρδοθύμαρο αυτή την πάστα. Ωραία. Ξέρεις, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και η ισορροπία, η μουσταρδά του δίνει μια πολύ ωραία ψάδα. Το λεμόνι επίσης το κάνει... Αυτό πρέπει να το κάνει. Έχει θέλει την οξύτητά του, ναι. Έλα, έλα. Οπότε είμαστε έτοιμοι. Έχουμε εδώ πέρα το ωραίο πράγμα. Το απλώνουμε. Επίσης, δεν νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ πάνω στο καθένα. Ναι, εντάξει. Θα έβαζε παραπάνω. Εγώ, δικιά σου είναι η συνταγή. Δεν το έχω δοκιμάσει. Εσύ ο Γιάννης Λουκάκος. Μπορεί να με στείλει στο σπίτι. Κάνει ωραία κρούστα αυτό, Αυτό κάνει ωραία κρούστα και επειδή έχουμε πάρα πολύ δυνατό φούρνο, θα ψηθεί και θα κρατσανίσει το μπέικον. Δεν θα μείνει έτσι άψητο. Δηλαδή είναι πονηρό. Ναι, βέβαια.
Κοίταξε, θα μου άρεσε να, όπως είπες και εσύ, να παίρνω το Σολομό και σε όλη την επιφάνεια να έχω λίγο από αυτή την μπλούστα. Αυτό επειδή όπως ψηθεί θα καταβρέξει με τους χυμούς του το... και ηλεκτρικά. Ωραία. Okay, feeling amazing. Feeling amazing, πολύ ωραίο. Και μυρίζει και πολύ ωραία. Εγώ νομίζω ότι είμαστε... μας έχει μείνει κάποια... έτσι και όσο αυτό πέρα τώρα θα πάει, θα κυλήσει, θα τσουλήσει το bacon. Πολύ ωραίο εσύ. Υπέροχα. Εγκλείψε. Ας κλείψε λίγο. Στο πάσιο. Είναι πολύ ωραίο. Ξέρεις τι θέλω ακόμα, λίγο ακόμα. Πες μου. Λίγο λεμόνι. Λίγο ακόμα, λίγο λεμόνι. Ωραία. Λίγο ακόμα, λίγο. Εδώ είσαι. Πέρα. Να σου πω κάτι τώρα, θα, να το... Εντάξει, δεν μας πειράζει, το κάνω έτσι. Τι θες εδώ. Μπράβο. Για περισσότερο έλεγχο. Ναι, μπράβο. Δώσε λίγο θες αγάπη. Εδώ. Ναι, από εκεί. Και λίγο από το άλλο. Τέλεια. Λοιπόν. Ωραία. Αυτό ήταν όλο το κόλπο. Αυτά τώρα θα πάνε φούρνο. Επαναλαμβάνουν χοντρά. Κάνα 9 λεπτό μας βλέπω να τα βάλουμε. Ωραία. 240. Αυτά όπως τα βλέπω εγώ είναι γύρω στα 220-230 γραμμάρια. Όπως είπες, είναι χοντρά, είναι από το κεντρικό σημείο του Σολομού. Θα το χρονομετρήσουμε. Θα το χρονομετρήσουμε και έτσι κι αλλιώς αυτό το μυστικό είναι μόλις βγουν να τα αφήσουμε να κάτσουν σίγουρα 10 λεπτά για να προχωρήσει το ψήσιμο μέσα και να μας δώσει αυτή η σύσταση. Μιλάω πολύ από τα λάθη. Λοιπόν, εντάξει, και φυσικά αν κάποιος θέλει το περισσότερο ψήσιμο δεν απαγορεύεται, έτσι. Εννοείται. Εννοείται. Εγώ προτείνω αυτό που μου αρέσει, επειδή επαναλαμβάνω όταν είναι λίγο medium στο κέντρο και είναι μελάτο, είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Ναι. Είναι σαν να τρως παϊδάκι στην κυριολεξία. Γιάννη στο στόμα. Ακριβώς. Ωραία. Προχωράμε. Ναι. Βάλ μέσα. Ανοίγω. Ανοίγεις. Χώνεις. Θα τη σταυρώσω. Ναι, κάνε μια σταυρό. Κάνε σταυρό. Είναι έτοιμη. Λοιπόν, βλέπεις ότι λόγω της δυνατής φωτιάς δεν έχει μείνει ξενέρωτος, έχει πάρει το σύστημα ναι, πάνω. Ναι, παντού. Και είναι ζουμερό μέσα, το βλέπω εγώ εδώ. Είναι πολύ ζουμερό. Μπράβο. Ωραία. Αυτό το και οποίο... μυρίζει και ωραία. Είναι, θα το δοκιμάσουμε σε λίγο. Έτσι. Ήρεμα. Τι θέλω να κάνω. Πριν ολοκληρώσουμε το στήσιμο του πιάτου, που είναι το προηγούμενο πιλάθι με το Σολομό τον όμορφο, θα έλεγα για να γαρνίρουμε, να ψιλοκόψουμε λίγο μαϊντανό. Ωραία. Σωστός. Ναι. Να κάνουμε το... Εσύ το... Κόψε λίγο μαϊντανό, να δω κάτι. Πώς το, πολύ ψιλοκομμένο. Όχι. Δεν ξέρω. Ναι. Κοίταξε να δεις. Κοίτα πώς το κόβει. Αυτό εδώ ναι. Δεν είναι τόσο καλό για τα βότανα. Ναι, ναι. Επειδή τα... Τα τσακίζει. Τα κάνεις κράς και χάνει τα τσακίζει. Ναι. Καλό είναι να διατηρούμε και στα βότανα. Το κάνουν πολύ βέβαια αυτό. Αυτό το κάνουν παλιά, όταν ξεκίνησα ας πούμε, να μαγειρεύω εγώ. Τέτοιο, πριν από 20 κάτι χρόνια. Υπήρχε ακόμα το βάζουμε μαϊντανούς παντού για ομορφιά κλπ. Και τότε υπήρχε η φάση που το κάναμε συνέχεια έτσι, το φαίναμε σε φάση ξεφτιλιστική, ας πούμε, τελειώνε. Το στίβαμε κιόλας μετά με αυτό και έβγαινε ένα στεγνό πράσινο πράγμα που το βάζαμε παντού για ομορφιά. Μάλιστα. Κατάλαβα. Οπότε δεν σε ένοιαζε που θα το διαλύσεις. Τώρα εμείς που θέλουμε τη μυρωδιά, είναι καλύτερο να το πας. Κατάλαβα. Σαν να κόβεις κάτι άλλο. Οπότε είσαι εδώ. Αυτό είναι και ωραίο μαχαίρι. Ναι, αλλά θέλω να σου δείξω λίγο. Περίμενε, γιατί θέλω να σου δείξω. Yeah. Θέλω να βάλεις λίγο rocking motion. Θέλω να βάλεις λίγο rocking. Motherfucker! Είμαι έτοιμος. Δηλαδή δεν μπορεί να μου παίζεις τα τέτοια τις ολιές και να μου κάνεις το μαχαίρι. Δεν μπορώ να κόψω ούτε... αμέσως το κάνεις. Πολύ καλά. Θα κόψω ένα rocking δάκτυλο από την πρώτη φάλαγγα για κάτω. Είναι λίγο και μπροστά, έτσι. Ωραίος. Και πάμε και λίγα αμύγδαλα. Αυτό και το κάνω, επειδή είναι ένα πιάτο που είναι πάρα πολύ smooth το ρύζι. Είναι πάρα πολύ smooth αυτό. Είναι ωραίο να έχουμε και μία φίλη που τραγανεί. Σωστός. Θα τα κοπανίσω. Παιχνίδι φων. Ναι, ακριβώς. Γιατί να ξέρεις τι, έχω καταλάβει πολλά πράγματα. Ας πούμε για παράδειγμα, εμένα τα πατατάκια δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχω καταλάβει πολλά πράγματα. Έχω ρίξει σε κατανόηση. Κατανοώ τον κόσμο. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί, ας πούμε, όταν ξεκινήσω για τρόπο popcorn, δεν μπορώ να σταματήσω μέχρι να πεθάνω. Γιατί ο τρόπο. Γιατί μου αρέσει το κριτσι-κριτσι. Οπότε η τραγανή φύ δίνει πολύ στο φαΐ. Φωνή. Δηλαδή με τυρόπιτα, το τραγανό σκέλος που θα κάνει κρακ είναι αυτό που λες. Ακριβώς. Και ακριβώς όταν είναι το αντίθετο, όταν λείπει, πόσο σε ξενερώνει. Ακριβώς. Δηλαδή, αν πας να φας την τυρόπιτα που λες και ενώ περιμένεις να ακούσει το κράτς, είναι το παπαριασμένο, εκεί αμέσως χάνει τη μισή γοητεία. Ακριβώς. Και η καλύτερη τυρόπιτα να είναι. Συμφωνούμε απόλυτα. Αυτό το πρώτο κοπάνι και μετά άκοψα είναι πρωτόγνωρο. Ναι. Στη γαστρονομία, αλλά δεν πειράζει. Έτσι ρολάρουμε. Είναι μέρος της κατανόησης και αυτό. Είναι μέρος της βαθιάς κατανόησης και του
της ασκητικής ζωής που ζούμε στην καραντίνα. Πρώτα κοπανάμε και μετά κόβουμε και είμαστε πανέτοιμοι. Χοντροκομμένα τα θέλω αυτά, έτσι αλητεία. Έτσι αλητεία. Ακουμπά αυτό εδώ και βεβαίως. Πάμε να στήσουμε ένα πιάτο. Λοιπόν. Θα σου βάλω αυτό εδώ για να βλέπει να αντέξει ελεύθερο πεδίο. Οπότε έχεις αυτό, έχεις ριζάκι εκεί. Μπράβο. Έχεις κουτάλι για ριζάκι. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το ριζάκι. Προσπαθήσω να παραμερίσω το μυρωδικά. Με πιθανότητα επιτυχίας 43,2%. Έτσι. Πολύ ωραίο. Τέλεια. Λοιπόν, ωραία. Σίγουρα το ρύζι μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Καλώς, καλώς. Θα βάλουμε και λίγο ακόμα έτσι για την ιστορία της τέχνης. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Θα πάρουμε και ένα από τα δύο κομμάτια του σολομού. Απ' την άλλη καλύτερα. Για πιο ασφάλεια. Έτσι. Ή από μπροστά, ναι. Απλά να μπει μεγαλύτερη μέρος της σπάτουλας από κάτω για να μην σου σπάσει. Βλέπεις ότι τα ξέρει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να είναι τυχαίος. Θα το κουμπίσουμε πάνω. Ωραία. Πώς το κάνει. Και τώρα, ναι. Έχουμε να βάλουμε αμύγδαλα και μαϊντάνο. Πώς θα τα βάλουμε. Θα βάλουμε τα αμύγδαλα παντού. Θέλω να το κάνεις όπως γουστάρεις. Θέλω απελευθερωμένα και απενεχοποιημένα να το κάνεις. Απελευθερωμένα και απενεχοποιημένα θα ξεκινήσω με τα αμύγδαλα για να μείνει τελευταίο το πράσινο στοιχείο και θα μας δώσει μια ωραία ανθικότητα και μια ωραία γρασιδίλα, ο μαϊντανός. Εγώ να ξέρετε θα βάζα και κόλλια ανδρώ, επειδή ξέρω ότι πολλοί με το κόλλια δεν είναι. Αχ, μια σαμπουνάδα! Γι' αυτό βάζουμε μαϊντανό για να είμαστε σίγουροι. Έτσι. Αν θέλετε και κόλλια ανδρώ, ωραίος κόλλια ανδρώ. Τρομερός. Και η φάση μας είναι αυτή και συνεχίζουμε και λίγο από εδώ έτσι. Και είμαστε όμορφοι. Είναι σούπερ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να το δοκιμάσουμε όμως. Θα δοκιμάσουμε. Περίμενε. Και χάλια να. Όχι, αυτό δεν θα το χαλάσουμε. Θα δοκιμάσουμε από το. Ναι. Αυτό είναι. Οι μάγειρες έτσι κάνουν. Δεν δοκιμάζουν από τα στιμένα πιάτα, δοκιμάζουν από αυτά που. Λοιπόν, κάτσε να δούμε μέσα το μελατεϊδέας που έλεγες. Βλέπεις πόσο απίστευτα ζουμερό είναι το τέλειο medium αυτό για μένα. Δηλαδή εδώ. Μ' αρέσει πολύ. Μ' αρέσει, έτσι τον τρώω και εγώ το σολομό. Συμφωνώ. Και βλέπουμε ότι αν πάμε πιο πίσω, ας πούμε, που είναι πιο λεπτό το κομμάτι, θα είναι λίγο λιγότερο. Ακριβώς. Εντάξει, οπότε αν θέλετε να το ψήσετε εσείς με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε. Είναι θέμα γούστου, παιδιά. Αλλά πραγματικά θα συμφωνήσω με τον Μύρωνα και κόβω εγώ μία μπουκιά εδώ για μένα. Πάρε το εργαλείο. Είναι μεγάλες μπουκιές, τρελαίνομαι. Και θα πεθάνουμε. Πολύ τούμπανο. Ψωμί καλά, τι πιάτο είναι αυτό, έτσι. Τελείως. Το έχεις πιάσει 100%. Μη σου πω ότι κλέβω την ταγή. Με 100 ευρώ είσαι εντάξει. Για μια σεζόν. Για την καλοκαίρινη φέτος δεν θα έχουμε πολλή δουλειά. Δύο πράγματα δεν έχουμε πει. Ότι αυτό είναι καλό να κάτσει εκτός ψυγείου και τουλάχιστον μια ώρα. Γιατί αλλάζουν. Προ ψησίματος. Ακριβώς, γιατί αλλάζουν οι χρόνοι ψησίματος. Δηλαδή, αν το βγάλεις κρύο, θέλει παραπάνω ώρα στο αυτό. Μην το κάνετε. Δηλαδή, το μπέικον δεν πηγαίνει, δεν του δίνει μια δυσάρεστη. Όχι καθόλου δυσάρεστη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός και ίσως και για κάποιον που ίσως λίγο με το σολομό να είναι έτσι, επειδή το μπέικον δίνει μια ενίσχυση, θα ήταν ένας τρόπος να δοκιμάσει σολομό κάποιος που δεν του αρέσει και τόσο. Τα κατάφερα, μάλλον, δίπλα σε ένα από τους σημαντικότερους Έλληνες μάγειρες και εστιατόρες στην Ελλάδα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μου τιμή πέρα από την πλάκα. Και ελπίζω να μην σε απογοήτευσα και να λες. Καθόλου δεν με απογοήτευσες. Παιδιά, φαγάκι, εξαιρετικές ιδέες έχει ο Μύρωνας. Τα λέει πάρα πολύ όμορφα, τα λέει πάρα πολύ απλά, τα λέει μέσα από τη δική του ματιά που είναι εντελώς αυθεντική και πολύ ψαγμένη. Και αυτό είναι που το κάνει όλο ωραίο. Μπορεί να τον ξανάχουμε εδώ αν θα θέλει να ξαναέρθει κάποια στιγμή. Ή μπορώ να έρθω κι εγώ στο σπίτι σου, άμα θέλεις. Έτσι. Αυτό ακούστηκε πολύ απολυτικό. Όχι, άμα θέλεις, έρχομαι. Εγώ το λέω, το δηλώνω εδώ, δεσμεύομαι. Με πολύ μεγάλη χαρά. Ότι άμα θέλεις, έρχομαι και κάνουμε άλλη συνταγή εκεί πέρα έτσι για να το. Να το. Πώς μου το έχεις πει αυτή τη φράση στο γάμο του φίλου μας το καλοκαίρι. Πώς? Είναι ξεμπουρδελιασμά. Είναι YouTube αυτό, ναι. Έρα να ξεμπουρδελιαστούμε με την ησυχία μας. Θα πιούμε δύο μπουκάλια κρασί και θα μαγειρέψουμε και ένα τηγανιτό αυγό και θα πούμε ότι κάναμε επεισόδιο. Αυτό είναι το φαγάκι. Τέλεια. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ευχαριστώ πολύ τον Μύρωνα για αυτή την υπέροχη εμπειρία. Subscribe, like, όλα αυτά τα ξέρετε, εντάξει. Και φαγάκι. Μέχρι την επόμενη φορά σε ένα επόμενο Look and Friends με τον Μύρο ή να έχει και κάποιον άλλο. Καλή συνέχεια μέχρι τότε.